Εσείς είδατε πριν 10 μέρες νομίζω την ανακαίνιση που κάνουμε στο εξοχικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει 4 εβδομάδες από τότε. Απλά ήταν τα άλλα βιντεάκια με την καθαριότητα που έπρεπε να βάλω, γι' αυτό και το είδατε τόσο αργά. Λοιπόν, μετά το intro θα δείτε βήμα-βήμα πώς έχει εξελιχθεί το σπίτι, πώς έχει γίνει από εκείνη την ώρα που το είδατε μέχρι τώρα και ξαναρχόμαστε. Δείχνω σε τι φάση είναι το σπίτι, γιατί ήρθαμε. Βλέπετε εδώ, βγάλαμε όλη τη γυψοσανίδα, γιατί και αυτή είχε πάθει μεγάλες φθορές. Και τώρα εδώ πέρα θα σοφαντιστεί και θα βαφτεί. Και εδώ πέρα λοιπόν είναι η ίδια διαδικασία που είχαμε κάνει τότε στο παιδικό δωμάτιο. Θυμάστε που σας έπαιρνα πέρυσι βιντεάκια, σας έδειχνα πώς πήγαινε το παιδικό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι νευρομετάλ. Το λέω έτσι απλά να το ξέρετε. Και εδώ πέρα λοιπόν θα σοβαντιστεί μετά, θα γίνει σαν ένας τσιμεντότυχος δηλαδή. Η αλλαγή που κάναμε είναι ότι ανοίξαμε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο ήταν λιγάκι πιο μικρό το άνοιγμα. Οπότε το ανοίξαμε και τώρα μπορείς να βάλεις και έναν καναπέ που να είναι μπροστά από το τζάκι και να είναι πιο άνετο το χειμώνα ή τραπεζαρία το καλοκαίρι για να βλέπεις απ' έξω. Νομίζω ότι εντάξει, θα το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι. Θα δούμε πώς θα φτιαχτεί το σπίτι, πώς θα μπουν τα έπιπλα. Σίγουρα θα κάνω αλλαγές με τα έπιπλα που έχω. Το ξέρετε καλά ότι με τα έπιπλα που έχουμε αλλάζουμε το χώρο μας. Αυτό λοιπόν από το εξοχικό και συνεχίζουμε. 2000 years later. Ξανά λοιπόν εδώ, μία εβδομάδα μετά. Βλέπετε λοιπόν πώς έχει γίνει μέσα το σπίτι. Πλέον είναι τείχος, έτσι, είναι τσιμεντότυχος, εγώ έτσι τον λέω. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ γρήγορα προχωράει ο Κώστας. Ο μάστορας είναι ο Κώστας, μην μπερδευτείτε. Βλέπετε και εδώ πέρα πώς έχει γίνει. Αυτό είναι το γραφιάκι που είχαμε. Και εδώ πέρα πρέπει να αλλάχτεί και πλακάκι μάλλον. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι τώρα πλέον. Εντάξει, έγινε όπως ακριβώς το θέλαμε. Φύγανε λοιπόν αυτά τα ξύλα που ήταν και προβληματικά, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ήταν ότι ήταν απλά ξύλα και οπότε εντάξει μια χαρά και μια χαρά γίνεται. Και εδώ πέρα έφυγε αυτό το πλακάκι, το μπες καφέ που ήτανε, και μπήκε πάλι τείχος. Τώρα θα μου πείτε πώς θα μαζευτεί όλο αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Εντάξει, καλά να είμαστε και σιγά σιγά θα το μαζέψω. Τι θα κάνω τώρα, πρέπει όμως να γίνει και ήταν ευκαιρία τώρα να γίνει. Δεν υπήρχε άλλος χρόνος. Βλέπετε και εδώ έχει βγάλει και τα παράθυρα για να γίνει εκεί πέρα πιο καλή δουλειά. Εδώ πέρα στο τζάκι μάλλον θα βάλω και άλλη πέτρα, γιατί εδώ πέρα ήταν το πυρότουβλο τότε και το είχα βάψει εγώ για να μην φαίνεται άσχημο. Μάλλον θα μπει και άλλη πέτρα και ίσως και μπει και λίγο επάνω, σκέφτομαι, γιατί βγαίνει καμιά φορά ο καπνός και πηγαίνει πάνω και λερώνεται ο τείχος. Εμένα ήταν ξύλο τόσο καιρό, οπότε δεν είχα θέμα, το καθάριζε εύκολα. Αλλά τώρα που θα είναι τείχος, θα είναι λιγάκι δύσκολο. Ή ταπετσαρία να έβαζα, ή πέτρα, μάλλον πέτρα, ώστε να μην χαλάει, έτσι εγώ το βλέπω. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτός εδώ πέρα ο πάγκος θα αλλάχτει. Θα αγοράσω από το IKEA ένα πάγκο και θα τον βάλω. Και εκεί πέρα ο άλλος. Και από ό,τι σκέφτομαι, θα βάλω εδώ πέρα ράφια και θα βάλω ξύλινα διακοσμητικά. Θα βάλω 2 ράφια εδώ από το IKEA και θα βάλω διακοσμητικά. Αυτή λοιπόν είναι η συνέχεια του σπιτιού. Να σας ανοίξω λιγάκι, να εδώ πέρα φαίνεται καλύτερα. Αυτή λοιπόν είναι η συνέχειά μας και συνεχίζουμε. 2000 years later. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε λοιπόν στην τρίτη εβδομάδα και πάμε να σας δείξω σε τι φάση είμαστε. Και να λοιπόν το σπίτι, νομίζω ότι εντάξει έγινε πάρα πολύ ωραίο, σοβατίστηκε, βλέπετε και την αντίθεση που κάνει με το ξύλο επάνω, αυτό με τίποτα δεν ήθελα να το βγάλω,
και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τώρα θα μείνει έτσι για 15-20 μέρες, μετά θα τριφτεί και μετά θα απογιαντιστεί. Νομίζω εντάξει ότι έγινε αυτό που θέλαμε από την αρχή. Όσο και να ήταν ωραίο το ξύλο, από τη στιγμή που βγήκανε προβλήματα δεν υπήρχε άλλη λύση, άλλος τρόπος. Και εδώ πέρα βλέπετε που έβγηκε η γυψοσανίδα, που είχε και αυτή 1000 προβλήματα και μια χαρά έγινε. Νομίζω θα το βλέπετε έτσι καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει το μεταξύ και αυτή εδώ πέρα η αντίθεση που γίνεται, οπότε θα δω λιγάκι για το χρώμα, να μην είναι πολύ μπες. Μάλλον, κάτι τέτοιο σκεφτόμαι να κάνω. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη και εδώ πέρα μ' αρέσει έτσι όπως είναι. Μάλλον θα βάλω μόνο εδώ πέρα πέτρα. Αυτό σκέφτομαι, να βάλω μόνο εδώ που είναι το πυρότουβλο και από πάνω τα αφήσω έτσι και να βάλω τίποτα ραφάκια. Θα το δω λιγάκι. Θα το δούμε. Θα το δούμε τώρα πώς πηγαίνει. Ίσως βάλω μόνο λίγο πάνω πέτρα. Θα το δω. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι. Εντάξει, τελικά έγινε. Βέβαια, εντάξει, θέλουν μπρίζες να μπουν. Και μάλλον θα αλλάξουμε και δάπεδο τελικά, γιατί βγήκανε κάποια προβληματάκια εδώ, κάποια πλακάκια σπάσανε. Το βλέπετε το τραπέζι μου, το έχουμε κάνει πάγκο εργασίας. Και εδώ πέρα πρέπει δηλαδή αυτά να λαπτούν και ίσως αλλάξουμε και δάπεδο. Αυτό σκεφτόμαι να γίνει. Εν τω μεταξύ, τότε τα πεθερικά μου, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει ένα μπες καφέ πλακάκι. Εδώ πέρα έχει το παλιό πλακάκι που είχε βάλει η ιδιοκτήτρια. Και εδώ πέρα μέσα όσο προχωράμε έχει ένα άλλο πλακάκι. Το βλέπετε? Ένα κιτρινοπό. Και εδώ πέρα έχει ένα κιτρινοπό. Δηλαδή είναι ένας χώρος τώρα, πόσος χώρος είναι αυτός, που έχει ένα, δύο, τρία διαφορετικά πλακάκια. Οπότε σκέφτομαι μάλλον να σκεφτόμαστε, δηλαδή σκέφτομαι να αλλάξουμε και το πλακάκι. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ, νομίζω ότι άνοιξε ο χώρος όλος, ειδικά εδώ πέρα που ρίξαμε εδώ πέρα το ντουβαράκι. Σκέφτομαι λοιπόν να βάλω εδώ πέρα το τραπέζι, να πάει κάπως εδώ, οπότε όταν το χειμώνα καθόμαστε να ανοίγουμε εδώ πέρα τις κουρτίνες και να βλέπουμε απ' έξω. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν και αυτές εδώ πέρα οι κουρτίνες, οι οποίες είναι από το IKEA, είναι πάνελ. Αυτά βέβαια ήταν με μαγνήτη, αλλά έσπασαν οι μαγνήτες και δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε με τίποτα. Θα δω τι θα βρω τώρα από το IKEA. Σκοτεινιάζει κάποιες φορές το κινητό, τώρα νομίζω θα βλέπετε καλύτερα. Θα δω λιγάκι τι θα βρω τώρα από το IKEA. Νομίζω ότι είναι εντάξει, πολύ ωραίο να μπει εδώ πέρα η τραπεζαρία. Οπότε να φαίνεται γύρω-γύρω τα λουλούδια και τα δέντρα όταν θα καθόμαστε να τρώμε. Και εδώ πέρα το κράτησε αυτό εδώ πέρα το μέρος, δεν το έριξε αυτό το ντουβαράκι. Θα βάλω το ντουλαπάκι το οποίο το είχαμε βρει στον δρόμο, θυμάστε που σας το έλεγα, και που χρησιμοποιείται για παπουτσοθήκη. Και εδώ πέρα βάζουμε πίσω τα μπουφάν μας και κρεμάμε, οπότε μ' άρεσε που είχε αυτό το ντουβαράκι, δεν ήθελα αυτό να πέσει. Κοιτάξτε λιγάκι τώρα πώς είναι το σπίτι, να σας δείξω λιγάκι ποια είναι η φάση του σπιτιού. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ο πάγκος εργασίας, το τραπέζι μου είναι αυτό. Είναι τα υπόλοιπα έπιπλα, να δείτε λιγάκι πώς είναι ο κήπος, δηλαδή εγώ δεν θα ησυχάσω ποτέ έτσι. Δεν θα ησυχάσω ποτέ, κάθε φορά που έρχομαι κάτι γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα πράγματα. Καθίστε να δείτε απ' έξω το σπίτι τι γίνεται. Λοιπόν, έξω από το σπίτι είναι αυτά εδώ πέρα τα μπάζα που βγήκανε από το σπίτι μου μέσα. Πλακάκια σπασμένα. Εν τω μεταξύ, θα πάρω τα σπασμένα πλακάκια και θα σας κάνω ένα DIY που σκέφτηκα να κάνω. Οπότε θα το δείτε αυτό στην πορεία. Και εδώ πέρα άλλα απ' έξω. Δεν τελειώνουμε εμείς ποτέ, αλλά γενικά όταν έχεις εξοχικό και βγαίνουν συνέχεια δουλειές, έτσι γίνεται πάντοτε. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι. Να είμαι κι εγώ. Ήτανε και λιγάκι αγχωτικό όλο αυτό, γιατί ήταν ο μάστορας μόνος του, ότι μπορούσε να είχε βγει και άλλη ζημιά, ότι δεν ξέραμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω ότι έχουν μείνει, όχι ότι δεν έχει πράγματα να γίνουνε, αλλά τα χοντρά γίνανε. Και νομίζω ότι έτσι τελειώνει ένα κομμάτι του σπιτιού που θέλαμε να φτιάξουμε τόσο καιρό. Ας το μπάνιο εντωμεταξύ, πάμε να σας δείξω. Στο μπάνιο θα αλλάχτει το κάτω πλακάκι αναγκαστικά, αφού θα αλλάξουμε εδώ πέρα τα έξω, και θα αλλάχτει και το πλακάκι που έχουμε βάλει μέσα στη ντουζιέρα. Οπότε θα έχουμε και εδώ πέρα αλλαγές δηλαδή. Εντάξει, αλλαγές, και εδώ πέρα θα κάνουμε πραγματάκια.
Και θα αλλάχθει και εδώ πέρα, και αυτό εδώ πέρα το πλακάκι, γιατί θα αλλάχθει το μέσο, οπότε θα έχουμε ένα θέμα ύψους. Αυτά λοιπόν πρόκειται να γίνουν, και αυτά λοιπόν από το σπίτι, και συνεχίζουμε. 2000 years later. Και εδώ λοιπόν σας δείχνω πως έχει γίνει τώρα το σπίτι ένα μικρό πλάνο. Έχει φύγει η κουζίνα όπως βλέπετε και θα πρέπει τώρα να αντικαταστήσουμε τα πλακάκια αυτά που είχαμε βάλει. Κάτω το πλακάκι το βλέπετε, καταπληκτικό, σε απομίμηση ξύλου είναι. Και εδώ πέρα έφυγαν όλα αυτά τα πλακάκια, τα μπες, καφέ, όλα αυτά που είχατε δει και σοβαντίστηκε. Μ' αρέσει πολύ το πλακάκι, είναι υπέροχο όπως το θέλαμε. Και εδώ πέρα βλέπετε πράγματα, έχει μετακινηθεί το ψυγείο, εντάξει τα ντουλάπια, γίνεται ένας χαμός έτσι, δεν το ζητώ, αλλά θέλω έτσι λίγο να σας το δείξω πως είναι μέσα. Το πλακάκι τελικά αυτό που βάλαμε είναι γρανίτης και φαίνεται σαν ξύλο και προτίμησε έτσι σε ένα σκούρο καφέ γκρι για να ταιριάζει με το ταβάνι επάνω και να είναι κάτι παρόμοιο, κάτι που να έχει τις ίδιες αποχρώσεις και κάτι που να ταιριάζει, ώστε να μην έχουμε μια ανομοιομορφία. Βλέπετε και εδώ πέρα πολύ ωραίο που έγινε το τζάκι. Τώρα λοιπόν εδώ μάλλον θα βάλουμε πέτρα λίγο για να μην μου λερώνεται ο τοίχος και ίσως αντικαταστήσουμε και αυτό το πέρα το δουλάπι που με την μετακόμιση χάλασε. Υπάρχουν βέβαια δουλειές να γίνουν ακόμη, εντάξει, τα βλέπουμε όλα θετικά, δεν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, τα βλέπουμε ότι όλα πάνε καλά, έτσι εγώ το λέω. Και όλα θα γίνουν, βλέπετε και έξω, θα αλλάξουμε και λεκάνη, θυμάστε πέρυσι που είχα βάλει το καπάκι αυτό, την έχουμε αγοράσει τη λεκάνη. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η λεκάνη καινούργια που αγοράσαμε και εδώ πέρα είναι η μπαταρία για την κουζίνα που αγόρασα. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η μπαταρία, από το IKEA την αγόρασα αυτή την μπαταρία, θα σας έχω από κάτω το link αν θέλετε να πάτε να τη δείτε. Αλλά αφού τη βγάλω θα σας έχω το link τώρα, δεν θα σας το έχω γιατί δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε και το μπάνιο, μέσα δεν μπορώ βέβαια να μπω, γιατί ακόμη δεν είναι σοκαρισμένα. Ήθελα να αλλάξω και στην ντουζιέρα μέσα το πλακάκι, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι λιγάκι δύσκολο για να κοπεί σε τέτοιες διαστάσεις, οπότε θα αφήσω αυτό που έχουμε, νομίζω ταιριάζει αρκετά, δεν έχει δηλαδή κάτι να κάνει χρωματική αντίθεση, ίσα ίσα μ' αρέσει πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Αρκεί τώρα πρέπει να σαπουνιστούν όλα αυτά γιατί έχουν όλα λερωθεί και να αρχίσουμε να το διακοσμούμε. Ακόμα βέβαια αργούμε. Θα σας πάρω μαζί μου που θα πάω να διαλέξω πλακάκια στην κουζίνα. Όχι πολλά πλακάκια, θα βάλω εδώ πέρα μία σειρά και εδώ πέρα απέναντι στον τοίχο μία άλλη σειρά. Δεν θα βάλω θα γεμίσω όλο τον τοίχο όπως τον είχαν τότε τα πεθερικά μου κάνει. Και αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Ο καλύτερος χώρος για μένα είναι αυτός εδώ, έτσι όπως άνοιξε και έγινε. Σίγουρα θα βάλω εδώ πέρα την τραπεζαρία μου, σίγουρα εδώ πέρα θα βάλω το τραπέζι μου και να είναι έτσι γύρω γύρω τα παράθυρα, να μπαίνει και φως. Αυτό λοιπόν είναι το νεότερο κομμάτι του σπιτιού μας. Α, να σας δείξω μόνο ότι βγάλαμε αυτήν εδώ πέρα την πόρτα του μπάνιου, γιατί έπρεπε να φύγει. Τώρα εδώ πέρα ή θα βάλουμε κάποια άλλη πόρτα ή θα βάλω μια αρκοντεόν. Αυτό θα το δούμε λοιπόν πώς πάει να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαλέξουμε πλακάκια και ξαναερχόμαστε. Λοιπόν, είδατε πώς είναι το σπίτι τώρα, πώς έγινε. Βέβαια και χαίρομαι, βέβαια γίνεται ένας χαμός. Να δούμε πώς θα το φτιάξω, είναι ένα άγχος αυτό, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν τώρα σας παίρνω μαζί μου στο Λιρόι που εκεί θα πάμε να διαλέξουμε πλακάκια για την κουζίνα και νεροχύτη και νομίζω και πάγκο για την κουζίνα, από εκεί θα το πάρω και θα σας πάρω να δείτε τι επιλογές θα κάνω. Λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε πίσω πόρτες, μάλλον θα πάρουμε και μία τέτοια για το μπάνιο. Τώρα δεν ξέρω αυτή αν πάρουμε από εδώ, το σχέδιο αυτό ή κάποιο άλλο. Οπότε ξεκινάμε από εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σχέδιο που είναι πολύ απλό, είναι μόνο 65 ευρώ όμως και είναι αρκετά οικονομικό. Και αυτό εδώ πέρα είναι το άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει 85 ευρώ. Νομίζω πολύ φθηνές είναι, αρκεί να μας κάνουν, τώρα θα μας πει ο Μάσφαρας, να μας κάνουν οι διαστάσεις. Και εδώ λοιπόν είμαι για πλακάκια, τα βλέπετε πίσω, θα σας πάρω και μερικά πλάνα, να δούμε τι θα διαλέξουμε τώρα για την κουζίνα.
φλακάκια δεν θα πάρουμε, γιατί του σύζυγου δεν του αρέσει τίποτα. Οπότε συνεχίζουμε με μπάγκο κουζίνας και με νεροχύτη. Ο νεροχύτες, καταλήξαμε σε αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος έχει εδώ πέρα και για τη βαλβίδα να νοικοκλίνει και έχει και τρύπα για να μπαίνει η μπαταρία, γιατί οι άλλοι δεν είχαν τρύπα, αλλά όχι στο χρώμα που το βλέπετε, σε μπες χρώμα. Και μπάγκος κουζίνας θα είναι σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση και νομίζω με αυτά τελειώνουμε και πάμε τώρα στο Λακιώτη να βρούμε πλακάκια για την κουζίνα που δεν αρέσαν εδώ πέρα στο σύζυγο, οπότε θα πάμε και εκεί τώρα. Είμαστε στο Λακιώτη, τώρα πάμε να δούμε για πλακάκια κουζίνας τελικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μου αρέσει πολύ, αλλά δεν ξέρω αν είναι too much με το ξύλινο τον μπάγκο, αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα μας αρέσει πολύ, γιατί είναι μπέζ με λευκό. Ταιριάξαμε αυτό, να συζητήσουμε. Αυτό εδώ πέρα μου αρέσει. Αυτό εδώ πέρα μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι το ένα που έχω, που θέλω να βάλω. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το άλλο. Οπότε κάποιο από αυτά τα δύο θα γίνει. Θα σας κάνω το κλείσιμο από εδώ, από εξωτερικό χώρο αυτή τη φορά. Νομίζω ότι αγοράσαμε όλα αυτά που θέλαμε για την κουζίνα, τον μπάγκο, τον νεροχύτη, τα πλακάκια. Θα δείτε ποια διάλεξα τελικά, σας αφήνω με την αγωνία και τα απόμολα αυτά που έχω πάρει από μπαζάρι. Συνδυάζουμε λοιπόν το φτηνό με το πιο ακριβό. Αυτά λοιπόν από μένα, μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες, έρχεται νέο βιντεάκι με τη συνέχεια του σπιτιού, οπότε θα τα πούμε συνέχεια. Γεια σας!